βάλουν χρήματα στον ιδανικό λογαριασμό που υπάρχει μέσα της Eurobank, για να μπορούν τα παιδιά, οι γονείς δηλαδή της Αναστασίας, να μπορούν να βοηθηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι, ελπίζω να είναι όλα καλά και να τα καταφέρει. Πες μου κάτι, Έρικα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πόσα χρήματα χρειάζονται και πόσα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα από τη βοήθεια του κόσμου που έχετε αποκριθεί στο καλύτερο. Να δούμε λίγο πώς μπορούμε να βρούμε λύση να δώσει μάχη η Αναστασία στη ζωή της. Τι χρειάζεται τώρα η Αναστασία? Θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Έχουμε ήδη συντονιστεί για να πάει στο Τέξας, που είναι εξειδικευμένο εκεί νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή χρειάζεται η βοήθεια όλων μας από προσευχή μέχρι το να βάλουν χρήματα στον ιδανικό λογαριασμό που υπάρχει μέσα τη Eurobank. Πόσα χρήματα χρειάζονται για την επέμβασή της και πόσα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα? Θα χρειαστούν συνολικά περίπου 700.000 ευρώ. Έχουμε μαζευτεί εδώ τα μισά χρήματα. Έχω συγκινηθεί απίστευτα από τους ανθρώπους. Δηλαδή, το θέμα όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα. Εδώ μας λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου. Αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, πάντα πίστευα στα θαύματα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει το θαύμα και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε και να συντονιστούμε και να τα καταφέρει ένα. Έχει Αναστασία η αδελφή σου και γενικότερα όλη η οικογένεια αυτή τη στιγμή? Η Αναστασία, επειδή όλο αυτό ξεκίνησε ξαφνικά, τα ματάκια της γυρίσαν αριστερά και στην αρχή νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εγκεφαλικό, δεν ξέραμε δηλαδή, και μένουν στην Καλαμάτα οι άνθρωποι, ανεβήκαν επάνω και μετά ανακαλύψαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι βιώνουμε σταθερά μια ταλάντωση, δηλαδή ένα κομμάτι που ή θα κλαίμε ή θα είμαστε ότι πάμε γερά και θα τα καταφέρουμε. Κάναμε τα γενέθλιά της πριν από ένα μήνα και λέω, τώρα δηλαδή τι υπάρχει πιθανότητα να μην κάνουμε γενέθλια του χρόνου? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Αναστασία ξέρει ότι έχει πρόβλημα τα μάτια της, δεν ξέρει το θέμα της ακριβώς τώρα, γιατί θέλουμε να έχει μια ψυχολογία καλή και προσπαθούμε όσο μπορούμε όταν είμαστε κοντά της να τη γεννήσουμε χαρά και όσο καλύτερα μπορεί να είναι για να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό που την περιμένει τώρα εκεί. I'm loving angels instead.